Facebook. Oh, καλώς την. Είσαι η αποτυχημένη αποστροφή. Γεια, Amity. Ναι, πλάκα είχε, αλλά δεν είμαι αποστροφή. Λυπάμαι για το μπέρδεμα που έγινε. Είμαι η Λουζ, άνθρωπος. Γεια! Κόφτω τώρα. Εσύ με έβαλες σε μπελάδες με το διευθυντή Παμ και εγώ δεν μπλέκω σε μπελάδες. Κοίτα, για να πούμε την αλήθεια, κι εσύ δεν είχες πρόβλημα όταν πήγε να μου κάνει την τομία. Δεν πρέπει να είσαι εδώ. Αυτή η εκδήλωση είναι μόνο για μάγισσες. Μα και εγώ εκπαιδεύομαι για να γίνω. Κάνω μαθήματα μαγείας με μια πανίσχυρη μάγισσα και έναν άγριο δαίμονα. Αυτός εκεί είναι ο άγριος δαίμονάς σου. Όταν φυνάω τρώω γλυκάκια, αλλά πιο πολύ μ' αρέσουν τα κεκάκια. Θα πεις τη σύναξη ζαχαροπλαστών. Όχι, ούτε, Λουζ, κοίτα προσφορές που έχω. Ατυχηματάκι ήταν. Γιατί είσαι τόσο κακιά, Amity? Γιατί με το ζωάκι σου δυσφημείτε τις μάγισσες. Δεν είμαι ζωάκι! Είναι πολύ καλό παιδί και ο βασιλιάς των δαιμόνων. Άκουσε με καλά, Amity. Είναι άλλο να λες ότι δεν θα γίνω μάγισσα, γιατί δεν μπορείς. Και είναι άλλο να μιλάς άσχημα στους φίλους μου. Όπως είπε και η μάγισσα Τζούρα όταν αντιμετώπισε την Εκάτη χωρίς να της στάσει ούτε λεπτό. Σε προκαλώ σε μονομαχία μαγισσών. Δέχομαι την πρόκληση. Ας πούμε τους όρους της μονομαχίας. Τι λες? Πρώτον, αν σε νικήσω θα του ζητήσει συγγνώμη που του πάτησε στο κεκάκι. Αντίο, λυκό μου παιδί. Και δεύτερον, θα παραδεχτείς ότι μπορώ να γίνω μάγισσα. Κανένα πρόβλημα. Μα αν κερδίσω εγώ, όχι μόνο θα παραδεχτείς στο συνέδριο ότι δεν είσαι μάγισσα, αλλά θα σταματήσεις την εκπαίδευση για πάντα. Κάτω, Λουζ! Για τη τιμή μου! Καλώς, ας δώσουμε τα χέρια. Ο αιώνιος όρκος σφραγίστηκε. Όλα θα πάνε καλά. Τα λέμε στο θέατρο σε μία ώρα. Για να δούμε τι σόι μάγισσα είσαι.